Μια προσπάθεια τώρα βγαίνει παλιά μπροστά. Συνέχεια με τον Παυλίδη, ο οποίος πλασάρει και γκολ. Ο Παυλίδης είδε έξω τον Χαλμούκη. Εντυπωσιακό πλασέ και 0-1. Να αναφέρουμε ότι ο Παυλίδης έχει 34 γκολ στο πρωτάθλημα παιδών με τις ελπίδες οικειών. Οπότε πληροφορηθήκαμε. Ανοίγει το σκορ, κάνει το 0-1 στο δεύτερο λεπτό. Μια προσπάθεια με τον Παυλίδη τώρα. Παυλίδης και πάλι μόνος. Πλασάρει ο Παυλίδης με 0-2. 0-2 ελπίδες οικειών. Γρήγορη αντεπίδευση στο 10ο λεπτό. Ο Παυλίδης συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα. Ο παίκτης των ελπιδών οικειών κάνει το 0-2. Το πανηγυρίζει με τον Ανδρέας Λιβάνο εκεί και τους υπόλοιπους παίκτες των ελπιδών οικειών στο 10. 0-2. Συνέχεια με τον. Με τον Παυλίδη, ο οποίος θα πλασάρει και γκολ. 3-0. 3-0 ο Παυλίδης, σκοράρει. Ελπίδες οικειών στο 17. Κάνουν περίπατο το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Ανεβάζει το δίκτυο σκορ σε 3-0 στο 17. Ο Παυλίδης τώρα στην προσπάθεια. Ο σουτάρει ο Παυλίδης εντυπωσιακά. Ο Μπογδάνος. Να η καλή στιγμή για το 4-1. Ο Κριασβίλη τώρα. Ο Κριασβίλη με πολλές δυνάμεις, ο Κριασβίλη σέντρα, κεφαλιά εδώ και το γκολ από τον Παυλίδη. Ωραία σέντρα από τον Κριασβίλη, ο Παυλίδης, ο οποίος κυραφιλεκτούν στη φάση, φανταστική κεφαλιά και 4-1 στο 39 για τις ελπίδες. Τα πλάκια τώρα. Η νέα παλιά μπροστά. Ο Παυλίδης εδώ. Ο Παυλίδης θα ξεφύγει και από τον Μπογδάνο. Ο Παυλίδης θα πλασάρει και γκολ. Είναι τρίτο προσωπικό γκολ από τον Παυλίδη. Το σκορ γίνεται 5-1 για τις ελπίδες οικειών. Το αφιερώνει εδώ στον κόσμο, στον πατέρα του. Ο Παυλίδης, ο Γιάννης, κάνει το 5-1. Τελέστηκε το ελεύθερο τώρα από τον Στεφανίδη. Μαραντίδης για την κεφαλιά. Παυλίδης, κόντρα που γίνεται εκεί τώρα. Με τον... θα διώξουν... Πάρε Γιάννη, καλά Γιάννη! Της Πηλέας τώρα, η Φαντίδης, το διώξιμο της μπάλας. Εκεί όπου έχουμε τώρα τον Παυλίδη να τραβιέται, Παυλίδης θα μείνει όρθιος, Παυλίδης το δυνατό σούτ και έχουμε το 1-5. Πολύ ωραία προσπάθεια εκεί από τον Παυλίδη, ο οποίος έμεινε όρθιος, έπιασε ένα πολύ δυνατό σούτ και στείλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Δέλη Γιαννάκη για να έχουμε με τη συμπλήρωση 36 λεπτών αγώνα το ΑΕ Πηλέας Μπέμπιδες 1-5. Παυλίδης τώρα εκτελεί αυτό το κόρνερ. Παυλίδης θα πάρει την κεφαλιά και μπάλα με στα δίχτυα. Να λοιπόν το 3-2 για την ομάδα των Μπέμπιδο με την έναρξη θα λέγαμε του δευτέρου ημιχρόνου. Ομάδα των Μπέμπιδο με την κεφαλιά τώρα του Παυλίδη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνουν την ανατροπή θα λέγαμε στο παιχνίδι και από 0-2
Το παιχνίδι πλέον είναι στο 3-2 για την ομάδα των Μπέμπιδων. Ωραία και για τους Μπέμπιδες. Χρυσοχοίδης πάντα ωραία η παλιά του τώρα. Και όπου έχουμε το πλασέ και η μπάλα τελικά θα φύγει. Out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα των Μπέμπιδων. Ύστερα από την παλιά εκεί που έγινε από τον Χρυσοχοίδη. Θα βρεθεί απέναντι από τον Γκουτρίδη ο Παυλίδης. Το σούτ το οποίο έκανε τελικά η μπάλα όμως έφυγε σε out. Χρυσοχοίδης βγάζει μια μπροστινή παλιά. Ωραία εκεί τώρα για τον Παυλίδη. Παυλίδης τώρα απέναντι από τον Γκουτρίδη. Παυλίδης στο πλασέ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η ομάδα του Μπέμπιδων προηγείται με 2-0. Πολύ καλή παλιά εκεί από τον Χρυσοχοίδη. Θα βγει πίσω από την πλάτη της άμυνας του Ποσειδών Καλαμαριάς ο Παυλίδης και απέναντι εκεί από τον Γκουτρίδη θα τον πλασάρει εύστοχα και θα γράψει το Μπέμπιδες Ποσειδών Καλαμαριάς 2-0. Αμαραντίδης αποφύγει τον Μουλαδούδη. Αμαραντίδης θα βγάλει και την μπροστινή παλιά μες στην περιοχή εκεί. Το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Δεύτερο τέρμα εκεί από τον Παυλίδη, ο οποίος ένα κόρνερ τώρα εκτελεσμένο από τον Αμαραντίδη. Αμαραντίδης εκτελεί δυνατάκι μες στην περιοχή. Η κεφαλιά και έχουμε το 4-0. Το 4-0 για την ομάδα του Μπέμπιδων. Τέρμα το οποίο έχει πετύχει ο Παυλίδης εκεί. Χατρίκ Λόπουλο κάνει και μια μπροστινή παλιά για τον Αμαραντίδη μες στην περιοχή. Αυτός Παυλίδης τώρα το πλασέ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Το 6-0 για τους Μπέμπιδες. Ο Παυλίδης τελικά κερδίζει ο Γκαργαλατζίδης μες στην περιοχή τώρα. Γκαργαλατζίδης, πάντα Γκαργαλατζίδης απέναντι από το Μεταλίδη και έχουμε το 7-0. Ο Παυλίδης χρήζεται σκόρερ. Παυλίδης ο οποίος πετυχαίνει στο σημερινό παιχνίδι 5 τέρματα ανεβάζοντας. Παίξει μια μεγάλη παλιά. Δεν υπάρχει offside. Φυσικά και δεν υπάρχει offside. Για να δούμε. Ο Μητράκος από τα αριστερά κάνει κακό κοντρόλ. Δεν παίρνει την μπάλα όμως. Ο Ντουνιάς και έχουμε το 1-1. 1-1 για τους Μπέμπιδες. Με τον Παυλίδη να σκοράρει. Μετά την assist του Μητράκου. Κόλλησε η άμυνα του Άρη. Προσπάθησε να παίξει. Θα αλλάξει για τον Χρυσοκοίδη. Χρυσοκοίδης. Κόψει νίκη της επανομής. Θα βγει η σέντρα από τον Σολέγκο. Μέσα στην περιοχή Παυλίδης η κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Αντί εκεί που πάει η μπάλα θα περάσει. Όχι. Έρχεται τελικά ο Κωσόγλου να κάνει το σούτ. Η κόντρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Παυλίδη. Απόκρουση όμως του goalkeeper. Η μπάλα είναι corner. Κερδίζουν εκεί τώρα. Καρκαλατζίδης να βγάλει την παλιά. Περνάει μπάλα απέναντι τώρα. Για τον Χουζούρη. Χουζούρη τώρα από τα δεξιά. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Χουζούρη θα κάνει και το σούτ. Θα πέσει ο goalkeeper εκεί. Τελικά να δούμε Παυλίδη στο σούτ και μπάλα είναι στα δίχτυα. Να λοιπόν που καταφέρνουν οι παίκτες της ομάδος της των Μπέμπιδων να ανοίξουν το σκορ εδώ στο γήπεδο του Αγίου Γεωργίου με τον Παυλίδη και τον γκολκίπερ της ομάδος. Πάλι για τον Χρυσοκοίδη θα μπει με στην περιοχή αυτός Χρυσοκοίδης. Θα γυρίσει την μπάλα έξω. Παυλίδης τώρα θα κάνει και το σούτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ναι, το 2-0 για την ομάδα των Μπέμπιδων στο γύρισμα που έγινε. Τα λίγη δεξιά τώρα μέσα στην περιοχή και τώρα Κωσέογλου. Κωσέογλου το πλασέ, η απόκρουση, το σουτ από τον Παυλίδη. Μπάλα στα δίχτυα, είναι το 5 φαλιά. Θα διώξουν οι αμυντικοί πάνω στο Σαράφι με μία αυτός να βγάλει την μπάσα. Παυλίδης κατεβάζει την μπάλα, το πλασέ, μπάλα στα δίχτυα, το 3-0. Βάλτε μυαλό, η μπάλα έτσι με τον Παυλίδη. Άμα δεν αλλάζει. Ελεύθερο που γίνεται πάνω στον Παυλίδη όμως τώρα. Παυλίδης μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Μπάλα είναι στα αδίθια. Είναι το 2-0 για την ομάδα των Μπέμπιδων με τον Παυλίδη. Χρυσοχοίδης. Θα πάρει την κόντρα τώρα. Θα γυρίσει την μπάλα τώρα. Παυλίδης στο πλασέ και μπάλα στα αδίθια. Είναι το 3-0 για την ομάδα των Μπέμπιδων με τον Παυλίδη. Θα βρει την μπάλα. Θα αφήσει για τον Δημητριάδη που θα κάνει την παλιά. Ο Παγουράκης είναι αυτός που περισσοποιεί μια μπροστινή παλιά. Παυλίδης το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. Μπροστινή παλιά που έγινε εκεί. Παυλίδης. Δημητριάδης. Δημητριάδης κρατάει την μπάλα. Θέλει να κάνει και την μπάσα τώρα για τον Παυλίδη. Παυλίδης το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 2-3 για την ομάδα της Μακεδονίας από τον Παυλίδη, ο οποίος πετάχτηκε μέσα στην καρδιά της άμυνας εκεί. Τη ΕΠΣ Χαλκιδικής πλάσαρε με το δεχτή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι λοιπόν με σκόρε τον Παυλίδη η ομάδα τη ΕΠΣ Μακεδονίας παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκόρ και προηγείται της ομάδας ΕΠΣ Χαλκιδικής με 2-3. Μάικ!
Ναι, μωρέ. Ναι. Ωραίο τζόκο, όντως τζόκο ανάποδο ψαλίδι. Άντσα.